Τον κόφτη μετά λίγο. Ναι. Ένα ζήτημα. Να σου πω το εξής. Πρόβληματα στα καρχήν, εμείς έχουμε μια ιεράρχηση προβλημάτων. Mm. Όσο αφορά την πυροτική. Όταν όσο, να συμμετέχει. Ναι, βεβαίως. Όσο αφορά την πυροτική Ελλάδα. Mm. Ποια είναι αυτή η ιεράρχηση προβλημάτων. Το πρώτο. Θα το χωρίσω σε τρία μέρη, πολύ γρήγορα. Λάτε. Το πρώτο είναι η δομένη. Από την Ιδωμένη έχουν αποχωρήσει περίπου. Πάτε από περίοδο σε περίοδο. Κοιτάξτε, από το Μάιο στον Απρίλιο, από τον Απρίλιο στον Ιούνιο. Τώρα που πάμε. Γίνει, καταρχήν έχουν αποχωρήσει περίπου 2 με 3 χιλιάδες. Αυτή τη πότε στιγμή, θα διαλυθεί η Ιδωμένη, θέλω να μας πείτε. Το πότε, εικόνα. Πότε είναι ένα δυναμικό στοιχείο γιατί και μετά ακολουθεί το πώς. Μετά ακολουθεί το πώς. Εγώ αυτό παρακολουθεί ένα χρόνο ακόμα. Άκουσα τον αρμόδιο υπουργό και βεβαίως συμφωνώ μαζί του ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα η Ιδωμένη θα εκενωθεί. Το έχει ξαναπεί, γι' αυτό λέω. Ναι. Μας το ξανάπε, κύριε. Σας λέω όμως ότι έχει μια πάρα πολύ καλή γνώση και έχουμε πάρα πολύ καλή γνώση και της κατάστασης και θα έλεγα ότι χωρίζεται στην Ιδωμένη σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι η εκένωσή της, η αποσυμφόρησή της και το άλλο κομμάτι το οποίο θα έλεγα με μία έννοια προηγείται χωρίς να λέω είναι το ζήτημα της απελευθέρωσης της συνδρομικής γραμμής. Άρα λέω το πρώτο μας ζήτημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι η αποσυμφόρηση του ελληνικού. Τώρα που ο Πειραιάς έχει αποσυμφορηθεί, ξέρετε, στον Πειραιά έχει συμβεί το εξής. Οι άνθρωποι που ήταν στον Πειραιά έχουν φύγει όλοι. Mm-hmm. Και έχουν έρθει άλλοι. Καινούργοι. Mm-hmm. Αλλά και αυτό θα λυθεί. Θα λυθεί και αυτό mm-hmm. το ζήτημα. Και το τρίτο, άρα είναι το θέμα της αποσυμφόρησης. Όλα τα παραπέμπεται στο μέλλον πάντως. Στο φάβλεπο. Δεν υπάρχει τα. Όποιος κοιτάει τα νούμερα και θα κοιτάξει 15 για παράδειγμα Απριλίου. Τις ροές λέτε. Στο ελληνικό. Όχι στο ελληνικό, ήταν 5.000. Τώρα είναι 3.500. Δεν έγινε με θαύμα αυτό. Όχι, αλλά έτσι δεν είναι. Πολύ αργές διαδικασίες. Και το τρίτο πράγμα είναι το ζήτημα της διαχείρισης καθημερινότητας στους χώρους φιλοξενίας. Mm-hmm. Εκεί κάθε πρόβλημα το οποίο θα έλεγε κανένας συναντάμε, απαντάμε, πάμε να το λύσουμε όχι μόνο πυροσβεστικά. Έχουν καταγγελίες από βουλευτές σας. Όχι μόνο για τα φαγητά, για προβλήματα που υπήρχαν. Λέω όχι μόνο πυροσβεστικά. Αλλά συγχρόνως με μια συγκεκριμένη δομή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή επανεξετάζουμε όλες τις συμβάσεις που έχει κάνει τουλάχιστον ο στρατός με catering. Και δεύτερο, διαμορφώνουμε μια κατάσταση με catering παντού, ώστε να υπάρχουν και τα στοιχεία χάλαρ και τα λοιπά, γιατί πολλοί είναι μουσουλμάνοι. Ώστε, δεύτερο πράγμα, έχει κατά πολύ ενταθεί η προσπάθεια και του Υπουργείου Υγείας. Και τρίτο, κατά πολύ έχει ενταθεί η προσπάθεια που γίνεται στο επίπεδο της ενίσχυσης με ανθρώπους που δουλεύουν με συμβάσεις mm-hmm. σε εκείνους τους δήμους οι οποίοι φιλοξενούν και έτσι. Βεβαίως χρειάζεται και άλλα κέντρα. Χρόνο κύριε Υπουργέ, πάμε για τελευταία ερώτηση. Ισχύει, έκλεισε η συμφωνία με το Eurogroup. Τα στοιχεία τα ξέρουμε. Ισχύει η κριτική που ασκείται ότι, όχι εσείς, ασκείται προς την κυβέρνηση, ότι στην πραγματικότητα βρισκόμαστε, πιστοποιήσαμε μια σταθερή και μόνιμη επιτροπή πέρα και έξω από το πρόγραμμα της ελληνικής οικονομίας. Διότι εδώ η ιστορία του κόφτη μπαίνει ως μόνιμο χαρακτηριστικό. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα. Όχι, δεν ισχύει. Καταρχήν να απαντήσω με μία. Δεν περίμενα άλλη απάντηση, αλλά λέω. Όχι, δεν ισχύει. Και ποια είναι η διαδικασία. Με έναν αυτόματο τρόπο. Ποια είναι η διαδικασία. Τι να κάνουμε τώρα. Με συγχωρείτε, ξεφεύγουμε από τη διαδικασία των κάθε τόσο διαπραγματεύσεων, έτσι κι αλλιώς αυτό στοιχείο, αλλά όχι θεσμοθετημένο με την έννοια του πώς θα γίνεται, υπάρχει συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού. Ναι, του Αυγούστου. Έτσι, σε ορισμένες χώρες, να μην επαναλαμβάνω τα πράγματα, ξέρετε ότι υπάρχει και στο Σύνταγμά τους. Εκείνο που άρα έχει είναι, στην πραγματικότητα. Είναι ο μηχανισμός, ο οποίος, να σας πω την άποψή μου, δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί. Δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί με ποια έννοια ότι τα στοιχεία θα πιαστούν οι στόχοι και θα προχωράμε. Δηλαδή πότε είναι το πρώτο κριτήριο. Πότε θα κριθούμε πρώτη φορά. Τον Απρίλιο του 2017. Το Απρίλιο του 2017. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Με τους στόχους του σημερινού στην πραγματικότητα όπως τρέχουν τώρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Δεν έχουμε θα τα ξαναπούμε έτσι.